Ορέστη κλείνει με πολύ κακό τρόπο μια χρονιά η οποία γενικώς είχε πολλά σκαμπανεβάσματα για τη Λάρισα. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Δεν είχαμε μια καλή χρονιά. Συμβαίνουν όμως αυτά στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΛ είναι μεγάλη ομάδα και είμαι σίγουρος πως θα ανέβει εκεί που αξίζει, στην πρώτη εθνική. Στη σημερινή αναμέτρηση, να επικεντρώσουμε στο σήμερα, έπαιξε ρόλο η μεγάλη πίεση που είχατε, γνωρίζοντας ότι μονόδρομος είναι η νίκη και ότι πρέπει να επικρατήσετε απέναντι σε μια των πραγμάτων δυνατή ομάδα. Σίγουρα υπήρχε μεγάλη πίεση. Όπως είπατε, ο Βόλος είναι μια πολύ καλή και τεχνικά ομάδα και τακτικά. Υπήρχε και πίεση. Δεχτήκαμε 2 γκολ γρήγορα, εύκολα, κατά την άποψή μου. Προσπαθούσαμε μετά να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Ύστερα δεχτήκαμε μια κόκκινη κάρτα και μετά ήταν αρκετά δύσκολα για εμάς να κερδίσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Κάνοντας ένα ρεζουμέ, καταρχάς στο play out, μπήκατε πολύ δυνατά. Αλλά δεν πήρατε τις νίκες στα παιχνίδια που, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Νικολιάς νωρίτερα, ήταν must win παιχνίδια. Δηλαδή απέναντι σε Πανετολικό και Όφη. Τι έφταιξε? Ίσως κάποιες φορές η συγκέντρωσή μας σε κάποιες φάσεις, ίσως και η πίεση. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έφταιξε. Πάντως δεν πήραμε τα παιχνίδια που έπρεπε και ύστερα ήταν όλα πιο δύσκολα για εμάς. Δεν θα πω μόνο για τα play out, θα πω και για πιο πριν, για τα παιχνίδια πριν τα play out. Πώς βιώνετε αυτή τη στιγμή, πώς εισπράττεις τις αντιδράσεις και των συμπαικτών σου μετά το τέλος του σημερινού αγώνα? Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και για εμάς τους παίκτες και για τους προπονητές και για το επιτελείο και για τον κόσμο της ΑΕΛ. Για όλους είναι πολύ δύσκολη στιγμή, όμως το ποδόσφαιρο αυτά έχει και δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε και να ανεβάσουμε την ομάδα από εκεί που αξίζει.